ανανεωμένος, δυνατότερος και φιλόδοξος είναι ο ναυτικός όμιλος Χανίων Ανέ Κλάιν, ο οποίος το ερχόμενο Σάββατο ρίχνεται στη μάχη της Α1 εθνικής κατηγορίας στο Πόλο με τον αγώνα κόντρα στη Βουλιαγμένη, την οποία θα υποδεχθεί στο κολυμπητήριο Χανίων. Η ολοκαίνουργια ομάδα του Μάκη Βολτηράκη θέτει ως πρωταρχικό στόχο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη εξασφάλιση της παραμονής, κρυφοκοιτάζοντας και ευελπιστώντας να καταλάβει μια θέση ή δυνατόν μέσα στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος. Πρέπει να θέσουμε τις βάσεις έτσι ώστε την επόμενη χρονιά και τις επόμενες να μπούμε μέσα στις 5 με 6 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Στόχος δηλαδή είναι να γυρίσει ο ναυτικός όμιλος Χανίων εκεί που τον είχε συνηθίσει και το μάτι των Χανιωτών, να είναι μέσα στην εξάδα τουλάχιστον του πρωταθλήματος. Ναι. Πιστεύω ότι το κατώτερο που πρέπει στόχο να έχουμε είναι η έκτη θέση. Από εκεί και πέρα, χρόνο με το χρόνο και δουλεύοντας στις υποδομές, να μπορέσουμε κάποια στιγμή να μπούμε και στην τετράδα και παραπάνω. Ο νέος προπονητής του Νόχανε Κλάιν δηλώνει ότι οι παίκτες του ανταποκρίνονται σε όσα ζητάει και ότι σε βάθος χρόνου η χανιώτικη ομάδα έχει τις δυνατότητες να επιστρέψει στην κατάσταση που βρισκόταν και τα προηγούμενα χρόνια, ούσα μία από τις δυνατότερες της Α1. Η ομάδα έχει αρκετά καλούς παίκτες. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι να φτιάξουμε ένα σύνολο πολύ δυνατό, που αυτό θα μας βοηθήσει στους στόχους μας. Πάνω απ' όλα θεωρώ ότι είναι το σύνολο και η ομάδα. Οι παίκτες μέχρι στιγμής νομίζω ότι ανταποκρίνονται και είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάνουν. Αν συνεχίσουμε έτσι και χωρίς να έχουμε προβλήματα βέβαια με την πισίνα που αυτό είναι το βασικό, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε το στόχο μας φέτος. Ποιότητα στο ρόστερ του Νόχανε Κλάιν αναμένεται να προσδώσουν τα 5 νέα πρόσωπα που αποκτήθηκαν την περίοδο των μεταγραφών και από τα οποία σίγουρα ξεχωρίζουν αυτό του Ούγγρου περιφερειακού Μπότον Τσάμπο αλλά και του φουνταριστού Νίκου Ντούλου. Πιστεύω ότι εντάξει, σίγουρα ο στόχος είναι να μείνουμε στην κατηγορία μετά από την άνοδο, ας πούμε, αλλά σίγουρα θα πάμε για το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή, όπως λες και εσύ για εξάδα, πιστεύω ότι η ομάδα είναι έτοιμη. Τώρα στην πορεία δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί φέτος είναι πιστεύω πολύ δύσκολη χρονιά γενικότερα. Τώρα θα το δούμε. Σε μεγάλη βοήθεια, η χανιώτικη ομάδα προσβλέπει και από δύο ακόμη παιδιά που επέστρεψαν αυτό το καλοκαίρι στον ΟΧ. Τον Νίκο Μπατάκη και τον Δήμο Δερμιτζάκη. Ελπίζουμε προς το καλύτερο. Σιγά σιγά θα δούμε. Έχουμε λίγα τρία δύσκολα μάτς στην αρχή. Και το δεύτερο που είναι με τον Πανιόνιο, που ελπίζουμε να πάμε κάπως καλά. Ελπίζουμε να δούμε μια ανανεωμένη ομάδα φέτος. Γιατί υπάρχουν και πολλά νέα παιδιά στην ομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει. Η στόχη είναι υψηλή σε σχέση με πέρυσι προφανώς, που και πρόπερσι που ήταν η παραμονή. Συζητάμε για εξάδα έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα και με την προπόνηση που κάνουμε. Τώρα από όλους τους παίχτες και τα παιδιά γίνεται τεράστια προσπάθεια και ό,τι μπορούμε στα παιχνίδια να δώσουμε το καλύτερο. Πέραν του αγωνιστικού φυσικά, το μείζον ζήτημα για να εκπληρωθούν οι στόχοι της ανδρικής ομάδας Πόλο είναι η ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και να μην υπάρξουν τα τεράστια προβλήματα που υπήρξαν την περσινή σεζόν, όπου επί της ουσίας για όλο το χειμώνα η πισίνα ήταν κλειστή. Με τα περσινά προβλήματα που υπήρχαν με το κλείσιμο της πισίνας, με την έλλειψη χρηματοδότησης, δεν υπήρχε πετρέλαιο για να ξεκινήσει τώρα με το πρώτο κρύο να ζεσταίνει την πισίνα. Ως εκ τούτου προσπαθήσαμε εμείς σαν ΟΧ και βρήκαμε διάφορες λύσεις και με τη βοήθεια του Δήμου και όχι μόνο. Πήραμε κάποιο πετρέλαιο και θερμαίνεται αυτές τις μέρες η πισίνα και περιμένουμε 15 του μήνα που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης να βάλει πετρέλαιο το ΕΑΚ και να συνεχίσει να λειτουργεί η πισίνα. Συμφωνήσετε βέβαια ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η ίδια ιστορία η οποία απασχόλησε σχεδόν όλο το χειμώνα των ναυτικών μιλοχανίων. Την καθημερινότητα τον κούρασε και αφορά αυτό ακριβώς το πράγμα, το πετρέλαιο στην πισίνα. Ελπίζομαι να μην ζήσουμε και φέτο τα περσινά φαινόμενα και να είναι τις περισσότερες μέρες η πισίνα κλειστή. Από εκεί και πέρα δεν ζούμε με ψευδεστήσεις, γνωρίζουμε ότι τα πράγματα σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολα, αλλά από εκεί και πέρα αν υπάρχει μια καλή συνεργασία με όλους πιστεύω να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Ο αγώνας με τη Βουλιαγμένη το Σάββατο είναι προγραμματισμένος για τις 5 το απόγευμα.